Με την παράσταση διαμαρτυρίας που έκαναν το μεσημέρι στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, γονείς, μαθητές και εκπρόσωποι της ΕΛΜΕ και με την κατάληψη του σχολείου η οποία προηγήθηκε σήμερα το πρωί, η σχολική κοινότητα του πρώτου γυμνασίου Βόλου εκφράζει πλέον και έμπρακτα την πλήρη αντίθεσή της στην πρόταση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας να ιδρυθεί νέο γυμνάσιο εντός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Παγκύπριου Διδακτηρίου. Κανένας νοήμων άνθρωπος δεν θα ήταν ενάντια στην ίδρυση ενός νέου γυμνασίου. Αυτό που με την απόφαση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να ιδρύσουμε ένα νέο σχολείο, να σαλαμοποιήσουμε τους ίδιους μαθητές μοιράζοντάς τους σε δύο γυμνάσια, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και η απαραίτητη εξήγηση για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα νέο σχολείο που θα έχουμε νέες αίθουσες, νέους καθηγητές. Μιλάμε για τα ίδια παιδιά, υποβαθμίζοντας το έργο των καθηγητών που γίνεται μέχρι σήμερα και κάνοντας τους λάστιχο να εξυπηρετήσουν δύο γυμνάσια. Κρατώντας ένα μεγάλο πλακάτ, εκπρόσωποι των μαθητών του πρώτου γυμνασίου Βόλου εξέφρασαν στο Διευθυντή Δευτεροβάθμια στην αντίθεσή τους στην πρόταση δημιουργίας του 11ου γυμνασίου. Συνεχίζουμε να θέλουμε και να βοηθήσουμε το σχολείο μας, γιατί δεν θέλουμε και οι φίλοι μας που είναι μικρότεροι, ίσως και τα αδέλφια μας, να περάσουν από ένα σχολείο το οποίο μόνο εκπαίδευση δεν θα κατέχει. Αυτή τη διχοτόμηση τη θεωρούμε απαράδεκτη, γιατί στην ουσία έχουμε 2-1. Να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Υποβαθμίζεται το εκπαιδευτικό έργο και δεν αυτό που λέει ο κύριος Διευθυντής ότι θα το προάγουμε. Όχι, σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί. Εσείς δεν επηρεάζετε καθόλου. Ακόμη και στην πρώτη τάξη να είστε, για να είστε στην πρώτη τάξη. Κανονικά θα βγάλετε την πρώτη τάξη. Θα πάτε στη Δευτέρα κανονικά. Με τους ίδιους συμμαθητές, στο ίδιο τμήμα. Εντάξει, θα πάτε στην Τρίτη με τους ίδιους μαθητές στο ίδιο τμήμα και μετά πρώτα αυτός θα πάτε στο Λύκειο ή από δίπλα ή απέναντι, είστε ΕΠΑΛ όποιος θέλει από σας. Από τη δική του πλευρά, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Σωκράτης Αβελίδης εξήγησε σε μαθητές και γονείς ότι δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία του πρώτου γυμνασίου από την ίδρυση του νέου σχολείου. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος του που δεν ενημέρωσε τη σχολική κοινότητα προτού υποβληθεί η επίμαχη πρόταση. Πρέπει να πω για τις θεματικές αίθουσες εδώ. Εδώ έχουμε να πούμε ότι αυτή η παιδαγωγική καινοτομία που υπάρχει στο σχολείο δεν θα εφαρμοστεί πλέον, διότι όλες οι αίθουσες πρέπει να γίνουν τυπικές αίθουσες για να χωράνε και τα δύο τα σχολεία. Αυτό είναι απαράδεκτο, δεν μπορούμε να το ανεχθούμε. Το πρωί, μαθητές του πρώτου γυμνασίου προχώρησαν σε κατάληψη, ενώ η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ είπε στην TRT ότι για να εγκριθεί από το Υπουργείο της ίδρυση ενός νέου σχολείου πρέπει να γνωμοδοτήσουν θετικά η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, το Οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, που παράλληλα οφείλει να διασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα μιας νέας σχολικής μονάδας, καθώς και οι αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η σκέψη ενός διευθυντή αντιμετωπίζεται βεβαίως με σοβαρότητα από τους επόμενους. Δεν προδικάζει κάτι και δεν αντιλαμβάνομαι αυτή την αναστάτωση και κυρίως δεν αντιλαμβάνομαι γιατί κανείς δεν έκανε τον κόπο να εξηγήσει σε αυτούς που ανησυχούν ότι δεν αρκεί κάποιος να το θέλει. Πρέπει να συντρέχουν πολλές προϋποθέσεις, σας ανέφερα τις κυριότερες, ώστε να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή. Αντιλαμβάνομαι ότι το βλέπετε με πολύ μεγάλη προσοχή και με μεγάλο σκεπτικισμό όλο αυτό. Όλες τις σχολικές μεταβολές, κύριε Λαμπράκη, το Υπουργείο τις βλέπει με σκεπτικισμό και σοβαρότητα, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο εγχείρημα. Θέλουμε πάντοτε όταν γίνεται ή αν το επιτρέπουν οι συνθήκες ή αν είναι σύμφωνο με τις νόμιμες διαδικασίες, να πετυχαίνει. Άρα λοιπόν η σκέψη, την οποία εγώ ουδέποτε θα καταδίκαζα, δεν την καταδικάζω και τώρα, μέχρι την υλοποίηση απέχει πάρα πολύ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για την πρόταση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Η σχολική κοινότητα του πρώτου γυμνασίου Βόλου θα συνεχίσει τις κινητοποίησεις της, προγραμματίζοντας παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Βόλου αυτή τη φορά.